Καλησπέρα σας παιδιά μου, είναι η θεία Λένα εδώ. Να σας πει ένα παραμύθι, όμορφο και χαρόπο. Ωστόσο παιδιά μου, σήμερα δεν θα σας πω παραμύθι. Οι καινούργοι σας φίλοι, ο Φασουλής και ο Περικλής, θα σας παίξουν μια κωμωδία. Τον ξέρετε παιδιά το Φασουλή? Εγώ είμαι ο Φασουλής με τη μεγάλη μύτη, με το σκουφί, το παρδαλό, αξεγνιαστό σπουργητή. Τον ξέρετε παιδιά τον Περικλή? Κι εγώ είμαι ο Περικλής που με έχει πάντα φίλο και τον ταράζω διαρκώς, το Φασουλή στο ξύλο. Τώρα που τους γνωρίσατε, ακούστε και την κωμωδία τους. Το ένιγμα. Ο Περικλής κοιμάται και ροχαλίζει. Τι κατάσταση. Ακούστε ο Περικλής πως ροχαλίζει. Τι ροχαλεί το Θεέ μου. Κάνει σαν να μπουμπουνίζει. Περικλή. Ξύπνα και κοντεύει μεσημέρι. Άσε με για θα δουλέψει πάνω χέρι κάτω χέρι. Περικλή, ξύπνα σου λέω κι άσε το ροχαλιτό. Φασουλή, για πες μου τώρα γιατί το έκανες αυτό. Να, με ξύπνησες επάνω στη στιγμή την πιο ωραία. Είδες όνειρο. Αχ, είδα ότι τρώγαμε παρέα μια πιατέλα μακαρόνια, να, ολόκληρο βουνό. Με κοκκινιστό μοσχάρι, τρυφερό και ολοψάχνο. Περικλή μου, όποιος κοιμάται νηστικός, καρβέλια βλέπει. Άσε τις φιλοσοφίες και να, άρπα μια ξυλιά. Άσε τις ξυλιές, να δούμε πως θα βρούμε μια δουλειά πριν πεθάνουμε από την πείνα και οι δυο, μια και καλή. Με τα όνειρα κανένας δεν χορταίνει, Περικλή. Εγώ έχω μια ιδέα θετική που θα βγει μακαρονάδα για τους δυο πραγματική. Μπα, για πες την. Σου τη λέω, Περικλή με τα χαράς. Χτες μου είπε ο Κυρθανάσης έξω ο Περιπτεράς ένα ένιγμα να λύσω. Κι αν το λύσω, δυο μερίδες μακαρόνια θα κερδίσω. Και καθόμαστε χαζοί, πάμε αμέσως να τον βρούμε, να το λύσουμε μαζί. Χωρίς αργοπορία και δίχως τεμπελιά, στου Κυρθανάση πάμε να πιάσουμε δουλειά. Το ένιγμα θα βρούμε, δεν είμαστε χαζοί, και τη μακαρονάδα θα φάμε οι δυο μαζί. Κυρθανάση, καλημέρα. Μπα, σαν ποιο καλό αέρα σα κουβάλει εδώ πέρα. Η πολύ μα εξυπνάδα. Λέγαμε νομίζω χτες για μια μακαρονάδα. Α, ώστε για το ένιγμά μου μου ήρθατε κι οι δυο μαζί. Τι νομίζει, Κυρθανάση, ότι είμαστε χαζοί. Θα το λύσουμε κι οι δυο μα. Το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δυο το πρόσωπό μα. Η ισχύ εν τη ενώση, όπω λέει το ρητό. Άντε το λοιπόν, παιδιά μου. Βρέστε μου, τι είναι αυτό που είναι σαν το βαρελάκι και έχει κόκκινο κρασάκι? Το κρασί δεν χύνεται, τρώγεται, δεν πίνεται. Φασουλή, ξέρεις τι θα είναι? Τι? Η μουσταλευριά. Εγώ λέω η ντομάτα. Δεν είστε μακριά. Περικλή, δεν θα το βρούμε. Μα με το κεφάλι που έχεις νερουλό σαν το καρπούζι, πού να το βρεις? Μπουμ, το βρήκα. Πες τι είναι. Αυτό που πες, το καρπούζι. Είναι σαν το βαρελάκι, από μέσα το ανοίγεις, να το κόκκινο κρασάκι. Αυτό είναι. Δεν τρώγεται. Δεν πίνεται. Μπράβο και στους δυο. Θαυμάζω την πολύ σας εξυπνάδα. Να δυο τάλιρα. Να φάτε από μια μακαρονάδα. Εμπρός για το μαγέρι κοκκιδιό, ένδυο, μας έσωσε πολύ μας εξυπνάδα. Το ένιγμα το λύσαμε κι δυο, ένδυο. Εμπρός λοιπόν